Έχουμε μια σπουδαία διάκριση Έλληνα φωτογράφου, η αλήθεια είναι. Είναι η τελευταία σύνδεση της σημερινής εκπομπής, μαζί με την Εύη θα το βγάλουμε, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους καλύτερους φωτογράφους του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο αναδεικνύεται και έρχεται στο προσκήνιο, μάλλον παραμένει στο προσκήνιο, αυτή η τέχνη της φωτογραφίας της άγριας φύσης. Θέλω να πάμε και να συνομιλήσουμε και θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Αγοραστό Παπατζάνη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμή που μας κάνει, που τα λέμε σήμερα στην εκπομπή. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτή την τελευταία διάκρισή σας. Καταφέρατε να ξεχωρίσετε ανάμεσα σε 40.000 συμμετοχές, σε 40.000 φωτογράφους οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε 16 ξεχωριστές κατηγορίες. Σωστά? Είναι 40.000 οι φωτογραφίες. 40.000 φωτογραφίες. Θυμάμαι ότι είναι περίπου στους 1.000 από 96 διαφορετικές χώρες. Καταφέρατε να ξεχωρίσετε και να διακριθείτε σε μια δύσκολη κατηγορία. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό όλες οι κατηγορίες είναι δύσκολες. Αν μη τι άλλο, όταν συμμετέχει όλος ο φωτογραφικός πλανήτης, ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλός. Μάλιστα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να αναφερθούμε λίγο στη φωτογραφία που είδαμε, να την ξαναδούμε λίγο πάλι και να μας πείτε λίγο το παρελθόν της, πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία των μανιταριών για περισσότερα από 22 χρόνια. Το συγκεκριμένο μανιτάρι το συλλέγω γιατί είναι και γαστρονομικός θησαυρός σχεδόν κάθε άνοιξη. Καρποφορεί για μικρό διάστημα μεταξύ Μάρτιο και Απρίλιο. Πάντα είναι ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό θέμα για μένα. Κάποια στιγμή ήρθε η σωστή στιγμή του να φωτογραφηθεί. Τη χάρη μου την έκανε η φύση που μου έδωσε αυτό το σκηνικό απλόχερα. Μάλιστα. Εύη. Σίγουρα είναι μια διάκριση, μια συμμετοχή που η αλήθεια είναι αναδεικνύει και φέρνει στο προσκήνιο τη δυναμική των Ελλήνων φωτογράφων και της τέχνης της φωτογραφίας, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πρεσβεύεται μια ολόκληρη σχολή, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι κάτι που είναι προσωπικό πάθος. Αν μη τι άλλο, η φωτογραφία είναι μια τέχνη, να μπορούμε να το πούμε, της ακρίβειας. Δεν μπορείς εύκολα να πατήσεις σήμερα ένα απλό κουμπί και να πεις ότι κάνεις κάτι ιδιαίτερο, γιατί ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας όπου ο καθένας είναι ένας μικρός φωτογράφος. Όταν λοιπόν καλείσαι να ανταγωνιστείς φωτογράφους που φωτογραφίζουν από τον Αμαζόνιο μέχρι την Αυστραλία και από την Ιαπωνία μέχρι την Ανταρκτική, πιστεύω ότι πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ το κάδρο σου και επειδή έχουμε να κάνουμε με τη φύση και εκεί τα πράγματα δεν είναι πολύ δεδομένα, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός να σταθείς μπροστά σε μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Ακριβώς πόσο εύκολα, πόσο γρήγορα, ποιος ο ρυθμός προκειμένου να έρθετε σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, μπορείτε να επαναλάβετε? Θέλω λίγο να μας πείτε πόσο δύσκολα ή πόσο εύκολα έρχεται αυτή η ξεχωριστή στιγμή προκειμένου να έχετε το κλικ που όλοι περιμένουμε. Εύκολο δεν είναι, σίγουρα. Χρειάζεται αναζήτηση, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται γνώση. Πίσω από κάθε επιτυχία, όπως και σε όλες τις άλλες τέχνες, υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο. Υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχει επιμονή, υπάρχει υπομονή. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Σίγουρα. Θα ήταν άδικο να πω ότι ήταν ένα εύκολο κλικ από την πλευρά μου, όπως και όλων των άλλων βραβευμένων φωτογραφιών. Η καλή φωτογραφία και το σωστό το αποτέλεσμα ξεκινάει πρώτα από τη σκέψη και μετά με αγωγό τη φωτογραφική μηχανή μπορεί να γίνει εικόνα. Μια εικόνα μπορεί να περάσει πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Το δικό μου το μήνυμα ήταν η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει όπλο για να αγαπήσουμε και να προστατεύσουμε τη φύση περισσότερο. Και εγώ βρέθηκα μπροστά σε ένα σκηνικό το οποίο ήταν απόλυτα υγιές. Μάλιστα. Και αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας που σε πολλές περιπτώσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το περιβάλλον, βλέπουμε τώρα ότι μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας αναδεικνύονται ίσως προβλήματα και χτυπάμε ένα καμπανάκι. Είμαστε εδώ και πρέπει να βοηθήσουμε προς σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς έτσι είναι.
Ακριβώς έτσι. Ναι, είμαστε κομμάτι της φύσης και πρέπει να νιώθουμε φιλοξενούμενοι και πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό. Δεν μας ανήκει η φύση. Περαστικοί είμαστε από αυτή και πρέπει να την αφήσουμε στα παιδιά μας. Ανέγγιχτη, άσπηλη, δεν γίνεται να καταστρέφουμε τα πάντα γύρω μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε γίνει καθολικοί στην καταστροφή και αυτό το πράγμα πρέπει να αρχίσουμε να το μαζεύουμε πίσω. Επόμενος μεγάλος στόχος ή αν θέλετε το βλέμμα το έχετε στρέψει προς ποια κατεύθυνση και ταυτόχρονα τι να περιμένουμε από εσάς. Είμαι φωτογράφος μανιταριών, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή φωτογραφίζω καλλιτεχνικά και περισσότερο από 12 χρόνια. Επόμενος στόχος λοιπόν νομίζω ότι πάλι θα είναι το μανιτάρι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω άλλα φωτογραφικά ενδιαφέροντα, μη τι άλλο. Αλλά στους μεγάλους διαγωνισμούς, επειδή ειδικεύομαι σε αυτό το είδος τη φωτογραφία, θα συμμετέχω ξανά με φωτογραφία μανιταριών. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δική μας η χαρά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη.